Ήταν μετά το χτεσινό πρωτοσέλιδο της Real που μιλούσε για το νέο σχέδιο. Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει επιμήκυνση. Εγώ αυτό το βαφτίζω πεντηκονταετές μνημόνιο. Αλλά αυτό θα πει κανείς ότι είναι ερμηνεία. Έτσι. Ας πάμε στα συγκεκριμένα. Σημείο πρώτο. Γιατί για να δει κανείς τι είναι σωστό, πρέπει πρώτα να δει τι είναι λάθος. Έτσι. Σημείο πρώτο. Το 2009 το δημόσιο χρέος ήταν στο 129 του ΑΕΠ. Και σε απόλυτα μεγέθη ήταν 298 δισεκατομμύρια. Το 2014, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, μετά δηλαδή από 4 χρόνια αδιατάρακτης πολιτικής βαρβαρότητας, το χρέος, πίνακας 4.2 του προϋπολογισμού, πάει στο 175% του ΑΕΠ και αυξάνει και σε απόλυτα μεγέθη, κύριε Κεδίκοπλου, και σε απόλυτα μεγέθη. Πρώτα όχι όλα, μόνο ποσοστιαία, ήταν 299 και προσθέθηκαν άρα, και λοιπόν, 16, σημείο γιατί προσθέσαν πρώτο, κάποια ομόλογα συμπέρασμα των 10. Πρώτο, η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν μειώνει το χρέος, αλλά το μεγαλώνει, το διωγγώνει, το αυξάνει, το πολλαπλασιάζει. Επαναλαμβάνω, 50 μονάδες μεγαλύτερο το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το 2009. Σημείο δεύτερο. Λένε, αγαπητέ Νίκο, ότι παίρνουν δάνεια για να ενισχύσουν το κράτος και το λαό. Θα το πω απερίφραστα. Λένε ψέματα. Μέχρι τώρα, από το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, τα συνολικά δάνεια που έχουν εκταμιευτεί είναι 215 δισεκατομμύρια. Εκταμιευτεί, επαναλαμβάνω. Η συγκριτική έκθεση του προϋπολογισμού. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή ο Σταϊκούρας, σε ερώτηση του Μανώλη του Γλέζου. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, την ίδια περίοδο, οι τράπεζες με τη μορφή πακέτων και ενισχύσεων έχουν λάβει πάνω από 250 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, τα δάνεια είναι 215, οι τραπεζίτες έχουν πάρει τουλάχιστον 250. Συμπέρασμα δεύτερο λοιπόν. Τα δάνεια που αυξάνουν και δεν το μειώνουν το χρέος, όχι μόνο δεν πάνε στο λαό για την ενίσχυση της οικονομίας, αλλά στο σύνολό τους και ακόμα περισσότερα πάνε στους τραπεζίτες. Και κανείς άλλος δεν τα έχει δει αυτά τα λεφτά. Και είναι μια ευκαιρία να μας πούν οι εκπρόσωποι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όποιος άλλος θεωρεί αυτόν αρμόδιο, να μας πει πού είναι αυτά τα λεφτά, αφού αυτοί τους τα δίνουν. Σημείο τρίτο. Λένε ότι παίρνουν δάνεια για να πληρώνουν μισθούς και συντάξεις. Το ίδιο απερίφραστα απαντώ. Λένε ψέματα. Την ίδια περίοδο που οι ελληνικές κυβερνήσεις δανείστηκαν αυτά τα 215 δισεκατομμύρια ευρώ της Τρόικας, ο ελληνικός λαός για το διάστημα 2010-2014 σε τόκους, αγαπητέ Νίκο, σε χρεολύσια, σε δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και σε βραχυπρόθεσμα έχει πληρώσει 321 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, 100 δισεκατομμύρια παραπάνω. Πίνακες 4-6, 4-7 του προϋπολογισμού. Σελίδες 142-143. Συμπέρασμα λοιπόν, τρίτο. Τα δάνεια δεν πληρώνουν μισθούς και συντάξεις. Τα δάνεια όπως έρχονται έτσι φεύγουν. Έρχονται ως λογιστικές εγγραφές, πηγαίνουν ξανά πίσω στους δανειστές και το μόνο που απομένει στην ελληνική κοινωνία είναι να κουβαλάει τους στόκους από τα δάνεια. Επίσης, από τα δάνεια δεν πληρώνονται μισθοί και συντάξεις. Το αντίστροφο συμβαίνει. Είναι οι κομμένοι μισθοί και οι κομμένες συντάξεις που πληρώνουν τα δάνεια. Στοιχείο τέταρτο. Λένε ότι η Ελλάδα παίρνει δάνεια γιατί έχει χρέη. Ισχύει ακριβώς το αντίστροφο. Η Ελλάδα, και όχι μόνο, και κάθε κράτος θα έλεγε, έχει χρέη επειδή ακριβώς παίρνει δάνεια. Τα οποία άλλοι τα ξεκοκαλίζουν και άλλοι τα πληρώνουν. Υπενθυμίζω ότι πριν ακόμα γεννηθεί το ελληνικό κράτος είχε χρέη πριν ακόμα γεννηθεί. Από τα δάνεια του 23 και από τα δάνεια του 25. Ο μεγάλος Ψιρούκης, ο Καρολίδης, ο ιστορικός,
και ο Νίκος Μπελογιάννης στο βιβλίο του «Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα» έχουν κάνει την εξής καταγραφή. Από τη γέννηση του ελληνικού κράτους μέχρι την τέταρτη χρεοκοπία του Βενιζέλου το 1932, η Ελλάδα είχε δανειστεί 2 δισεκατομμύρια φράγκα, είχε πληρώσει 2,4 δισεκατομμύρια φράγκα και χρωστούσε άλλα 2. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Σημειώστε ότι από το 1992 ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει για αποπληρωμές δανείων το ποσό των 851 δισεκατομμυρίων. Έχεις τον πίνακα αυτό. Τον έχω, τον έχω. Ναι. Πέρα είναι από το 92 μέχρι το 2013. 851 δισεκατομμύρια 496.000 ευρώ. 851 δισεκατομμύρια από το 1992. Και μείναν και 321. Περίμενε. Το ποσό είναι αδιανόητο. Αλλά το ακόμα πιο αδιανόητο είναι ότι ενώ έχουν πληρωθεί αυτά τα λεφτά, σήμερα μας ζητάνε άλλα 320. Και όταν θα τα πληρώσουμε, Νίκο μου, και τα άλλα 320, το 2020 θα μας ζητάνε άλλα 300. Αυτό δεν λέγεται βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό λέγεται διαρκής βίος αβίωτος. Αυτό λέγεται φρίκι χωρίς τέλος. Και κάθε φρίκι χωρίς τέλος έχει φρικτό τέλος. Δεν υπάρχει καμία βιωσιμότητα εδώ. Αυτές είναι λογιστικές έννοιες της πλάκας, τα περί βιωσιμότητας. Όπως και τα πλεονάσματα. Καλό είναι να έχουμε πλεόνασμα λαού, ύπαρξης λαού δηλαδή. Τι να το κάνω εγώ το πλεόνασμα, εάν έχουμε μείον 5 εκατομμύρια Έλληνες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε διαρκή πλεονάσματα. Συμπέρασμα λοιπόν τέταρτο. Αυτός ο κατήφορος. Και πρέπει να κλείσεις, Νίκο. Και κλείνω. Που τον αποκαλούν βιωσιμότητα κτλ. Κτλ. Βεβαίως και δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε με τα μνημόνια που τώρα θα τα βαφτίσουν επιμήκυνση, ούτε με τις τρόικες που τώρα θα τις βαφτίσουν περεστρόικες, δεν ξέρω εγώ πώς θα τις βαφτίσουν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και τελειώνω. Υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά αυτό ενδεχομένως είναι μια κουβέντα στο επόμενο μέρος. Μα είναι αδιανόητο να πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της κόλασης. Φυσικά και υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνο που δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει το όλοι μαζί τα φάγαμε, άλλο τόσο δεν ισχύει και το όλοι μαζί θα πλουτίσουμε. Γιατί εγώ παράδειγμα από αυτά τα πολλά που ξέρει η κυρία Λιμπεράκη, όπου όλοι μαζί πλουτίζουμε, δεν το έχω δει. Άρα λοιπόν, για να σταματήσει αυτό το κακό, θα πρέπει αυτός ο δημόσιος πλούτος, γιατί ξέρετε το δημόσιο χρέος είναι κομμάτι του δημόσιου πλούτου που έχει κλαπεί. Από ποιον έχει κλαπεί? Από αυτόν που καλείται να πληρώνει τα δάνεια των άλλων. Ποιον άλλον? Αυτόν που τα παίρνουν. Ποιοι τα παίρνουν? Ακούστε ποιοι τα παίρνουν. Θαλασσοδάνεια, φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές. Για τα θαλασσονά δάνεια είμαστε και επίκαιροι. Έχετε ακούσει τι γίνεται με μερικές τράπεζες, έτσι. Βάλτε λοιπόν δίπλα σε αυτά την υπέροχη Ολυμπιάδα μας που ακόμα το κόστος της δεν το ξέρουμε. Εγώ είμαι δημοσιογράφος 25 χρόνια, το κόστος της Ολυμπιάδας δεν το γνωρίζω. Ούτε ο Χατζηνικολάου το ξέρει, ούτε ο Χρήστος το ξέρει. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία μετά από Ολυμπιακούς αγώνες δεν έχει γίνει απολογισμός. Δεν ψάξαμε να δούμε. 6,5 δίσκες. Βάλτε επίσης τις νατοικές δαπάνες. Είναι, από είναι πού εδώ προκύπτει ο κύριος. Το στοιχείο αυτό. Τα έργα τα οποία έγιναν. Το κόστος των καταστάσεων, των τελετών. Έγινε απολογισμός Ολυμπιακών Αγώνων για την προσέγγιση. Κατά προσέγγιση. Κατά προσέγγιση. Αυτά είναι κατά προσέγγιση. Αλλά θα προσέγγιση. Ο κύριος Χρυστοδουλάκης, εγώ θα τον χρησιμοποιήσω ως πηγή. Προσέγγιση είναι, κύριε Χρυστοδουλάκη, αυτά. Χρήστο, με συγχωρείς λίγο για να κλείσω εδώ και να μείνει, για να έχει μια συνέχεια, μια ροή στη σκέψη μου. Θα τον χρησιμοποιήσω ως πηγή, όχι για την Ολυμπιάδα, θέλω να τα δω επίσημα αυτά τα στοιχεία. Θα τον χρησιμοποιήσω όμως ως πηγή, γιατί στην ομιλία σας στον προϋπολογισμό για το 2004. Είχατε πει ένα εξαιρετικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου πολύ χρήσιμο για ένα δημοσιογράφο και οικονομολόγο. Είχατε πει τότε ότι το 1 τέταρτο του χρέους της χώρας είναι νατοικές δαπάνες, αμυντικές δαπάνες. Εσείς είχατε πει βέβαια καλώς, έτσι. Και αυτό ερμηνεία. Εγώ στέκομαι σε αυτό. Βάλτε λοιπόν φοροαπαλλαγές. Ολυμπιάδα. Βάλτε το κόστος της καταστροφής της χώρας, της παραγωγικής της βάσης από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάλτε το κόστος από το γεγονός της απελευθέρωσης κεφαλαίων, τα οποία φεύγουν από τη χώρα στο όνομα της απελευθέρωσης των αγορών. Έτσι. Βάλτε το 1 τέταρτο
του χρέους είναι νατοικές δαπάνες. Ξέρετε, έχουμε το φοβερό εξοπλιστικές δαπάνες, που είναι νατοικές δαπάνες. Έχουμε το φοβερό προνόμιο η Ελλάδα να είναι η χώρα, η δεύτερη, σε νατοικές δαπάνες μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ασύλληπτο. Αυτό συμβαίνει και τώρα που μιλάμε. Βάλτε τις μίζες στη διαφθορά. Την υπονόμευση του κρατικού τομέα στις κρατικές επιχειρήσεις από ένα σύστημα εξουσίας που από την εποχή του Κολέτη έχει μπάρμπα στην κορώνη και τότε θα βγάλετε το χρέος. Λοιπόν, αυτό το χρέος, και κλείνω Νίκο, είναι όλο απεχθές. Κλείνεις εδώ και 10 λεπτά. Είναι όλο ιδεχθές, είναι όλο παράνομο, όλο, και αυτό δεν είναι νομική τοποθέτηση, είναι πολιτική τοποθέτηση. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί πολιτικά. Τώρα, με τον κύριο Μπογιόπουλο, που όπως είπα πιστεύουμε σε διαφορετικούς θεούς, αλλά πιστεύω ότι οι αριθμοί είναι ίδια ανεξαρτήτως θρησκείας. Λοιπόν, ήταν 299 δισεκατομμύρια το Μάιο, δισεκατομμύρια το Μάιο του 10. Προσθέθηκαν και 16 δισεκατομμύρια από τους δανειστές μας, γιατί συνυπολόγισαν και ομόλογα που υπήρχαν από την ΕΙΔΑΠ, από την ΕΑΣ, από διάφορες ΔΕΚΟ. Ήμασταν δηλαδή στα 315 δισεκατομμύρια με ένα μέσο επιτόκιο 4,5 με 5%. Σήμερα είμαστε στα 321 δισεκατομμύρια με ένα επιτόκιο της τάξης του 1 με 2%, από τα οποία θα αφαιρεθούν και 16 δισεκατομμύρια τουλάχιστον από την αποκρατικοποίηση των τραπεζών όταν θα πουλήσουμε τις μετοχές των τραπεζών. Δηλαδή θα είναι 305. Από τα 315 πέσαμε στα 305 με πολύ πολύ ευνοϊκότερους όρους. Και θέλω να υπογραμμίσω αυτό. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που σε φάση υπερχρέωσης, ακούστε με τον κύριο Βογιόπουλε, καταφέραμε να φρενάρουμε. Αυτό που κάνω εγώ και αυτό που κάνετε εσείς δεν βοηθάει τους τηλεθεατές. Αυτά με τα νούμερα δεν βοηθάνε. Ωραία, ναι, αλλά δεν μπορώ να λέτε. Ναι, αλλά το θυμήθηκε. Μου αραδιάζετε νούμερα μία ώρα και τώρα δεν ενδιαφέρουν τα νούμερα. Εγώ τα λέω καλύτερα από τα νούμερα από εσάς, να σας πω γιατί. Γιατί εγώ τα νούμερα τα οποία λέω, πιστεύομαι σε διαφορετικούς θεούς, με μια διαφορά. Εγώ πιστεύω τα νούμερα που εσείς δίνετε. Τα νούμερα που λέω είναι τον δικό σας προϋπολογισμό. Η αλήθεια είναι ότι επικαλέστηκε τα νούμερα από τον προϋπολογισμό. Εσείς θέλετε τώρα να τα εμφανίσετε κάπως αλλιώς. Να πείτε του Στουρνάρα να τα εμφανίζει αλλιώς. Είπε ότι το χρέος το Μάιο του 10 ήταν 299 εκατομμύρια. Ξέχασε να προσθέσει τα 16 δισεκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός το λέει, δεν το λέω εγώ. Ψάξτε και ο οργανισμός δημοσίου χρέου. Αν συνεχίσετε πάντως με τα νούμερα, δεν θα παρακολουθεί κανένας. Δεν είναι δικό μου. Λοιπόν, 16 συν 2 συν 13 δεν θα παρακολουθεί κανένας. Να σας πω κάτι όμως σημαντικό. Ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που σε φάση υπερχρέωσης κατάφερε να φρενάρει το χρέος της χωρίς να χρεοκοπήσει. Γιατί κύριε Μπογιόπουλε, αυτός είναι ο λόγος που δανειζόμαστε. Για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Τσακίσατε τα πανεπιστήμια, τσακίσατε τα νοσοκομεία, τσακίσατε τα σχολεία. Το κούρεμα σήμαινε ότι τους διαλύσατε όλους αυτούς. Το κούρεμα ήταν διάλυση, δεν ακούτε. Ήταν διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων. Κάνατε κούρεμα, λέτε, 100 δισεκατομμύρια και το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται. Συγγνώμη, αλλά γιατί την κάνετε αυτή τη συζήτηση. Γιατί την κάνετε. Είχε καταρρεύσει. Έπρεπε να τα αλλάξουμε. Δικό σας ήταν το μοντέλο. Παρακαλώ, η κυρία Λιμπεράκη κάτι θέλει να ρωτήσει. Οι επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, τα μονοπόλια έχουν μειωθεί το διάστημα 2010-2014 τέσσερις φορές σε απόλυτα νούμερα. Αυτό δεν είναι γενικώς μια κακή πολιτική. Είναι μια ταξική πολιτική. Άρα λοιπόν πηγαίνετε να τα πάρετε από αυτούς. Εδώ δεν τα παίρνετε από αυτούς. Τα παίρνετε από εμάς. Τα παίρνετε δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων που μας ακούνε και ξέρουν ότι τα πλεονάσματά σας είναι τόσο ματωμένα όσο και τα ελλείμματα. Και σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και του 60 που είχε το δεύτερο ρυθμό ανάπτυξης παγκοσμίως, τότε φύγανε 2 εκατομμύρια Έλληνες και πηγαίνανε στις στοές του Βελγίου. Δεν τρώγανε πλεονάσματα, δεν τρώγανε δίθεν ανάπτυξη. Πηγαίνανε και πλένανε πιάτα στην Αμερική. Λοιπόν, αυτό μας ξαναφέρατε. Στο όνομα των πλεονασμάτων. Άρα λοιπόν η ιστορία πλεονάσματα-ελλείμματα είναι το ίδιο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις. Το ερώτημα πάντα είναι ποιος πληρώνει τα πλεονάσματα, ποιος πληρώνει και τα ελλείμματα. Και είναι προφανές ότι ξέρουμε ποιος τα πληρώνει. Ελάτε,